Αυτή τη στιγμή, χθες, ξέρετε, σύστηκε η Ελλάδα, η οποία θρηνεί ακόμη, σύστηκε με τις διαδηλώσεις με όλο αυτόν τον κόσμο σε κάθε πόλη, σε όλη τη χώρα, με αίτημα δικαιοσύνη, με αίτημα αλήθεια. Εδώ συζητάμε σήμερα για το παρόν και το μέλλον του κυρίου Καραμαλή. Αντιλαμβάνεστε τι συζητάμε. Την ώρα που το παρόν και το μέλλον της ελληνικής κοινωνίας είναι το επίδικο. Σας παρακαλώ πολύ. Όχι, όχι, δεν μιλάω για το ρεπορτάζ το δικό σας. Συζητάμε για το ρεπορτάζ που υπήρχε. Λοιπόν, το ρεπορτάζ το δικό σας. Βεβαίως. Δεν σας κρίνω το ρεπορτάζ. Μην καθόμαστε να κάνουμε όλοι και τους συντονιστές. Όχι, σας λέω πώς αντανακλά μέσα μου το θέμα. Συζητάμε για συγκεκριμένα πράγματα. Λοιπόν, δεν σας ρωτήσαμε για το μέλλον του Καραμαλή. Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε ότι το θέμα Καραμαλής, η υποκριτική στάση της κυβέρνησης με την παραίτηση Καραμαλή, αλλά που ο Καραμαλής εδώ είναι και βουλευτής είναι και υποψήφιος ενδέχεται να είναι. Υπάρχουν υφυπουργοί, ο κ. Παπαδόπουλος, υφυπουργός, αρμόδιος για τα θέματα μεταφορών. Ήταν και είναι, τετραετίας είναι. Ο οποίος όχι μόνο δεν βγήκε, όχι μόνο δεν απολογείται, όχι μόνο δεν υπάρχει στο προσκήνιο, αλλά θα δείτε και στα social, θα δείτε και πρόσφατα, πριν λίγους μήνες, ο ίδιος, ο οποίος αντιδρούσε με τον ίδιο έτσι, τρόπο, αυτόν τον αυτάρεσκο, ότι βάζετε τα θέματα ασφαλείας στον ίδιο τον βουλευτή, τον Μαϊκόπουλο, που έκανε και άλλη ερώτηση. Αν και άλλη ερώτηση επίκαιρη πριν λίγο καιρό. Λοιπόν, ο κύριος Μαϊκόπουλος πριν λίγες μέρες. Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Ναι. Έχουμε κυβέρνηση τετραετίας. Η κυβέρνηση τετραετίας. Αφήστε τα προηγούμενα. Γιατί να τα αφήσουμε. Συγγνώμη, κυρία Γεροβασίλη, το 2017 είχαμε στο άδεντρο. Κυρία Βούλγαρη, αφήστε με να απαντήσω. Μισό λεπτάκι. Δεν απαντάτε σε αυτό που σας ρωτάμε. Το 2017 έχουμε στο άδεντρο ένα δυστύχημα. Το μέγεθος του δυστυχήματος κρίνεται δηλαδή μόνο από τα πρώτα. Και πριν λίγα χρόνια είχαμε το Σάμινα. Και πριν λίγα χρόνια είχαμε λοιπόν, το ήλιο και πριν χρόνια είχαμε το άλλο. Σπίρτζη, λοιπόν, αφήστε τον κύριο Σπίρτζη, έχουμε τον κύριο Καραμαλή εδώ. Μεταφορών. Ο κύριος Σπίρτζη δεν λοιπόν, ήταν. Κυρία Βούλγαρη, θα επιμείνω. Και εάν επιμείνω. Ο κύριος Καραμαλής τώρα είχε κάνει τρεις κινήσεις. Για να διορθώσει αυτά είχαμε. Που δεν έκανε ο κύριος Σπίρτζη. Όχι, δηλαδή. για να μην χαλάσει αυτά που ήδη βρήκε. Κοιτάξτε, αν ο κύριος Καραμαλής. Επιμένετε ότι τα κάνετε όλα καλά, εσείς δηλαδή. Δεν επιμένω αυτό. Αλλά θα μιλήσουμε για το τι συμβαίνει τώρα και γιατί συνέβη το ατύχημα που θα μπορούσε να μην έχει συμβεί με τρεις κυρίες του κύριου Καραμαλή. Ο κύριος Γεροβασίλη ζητάει να μάθει γιατί δεν έχουν γίνει όλα αυτά τα χρόνια αυτά που έπρεπε να έχουν γίνει. Υπάρχουν τέσσερις συμβάσεις που έχουν καθυστερήσει. Βγαίνει η Ευρώπη και μας κατηγορεί ότι κάπου έχουν πάει 700 εκατομμύρια. Την τετραετία του κυρίου Καραμαλή κατηγορεί η Ευρώπη, αν προσέξατε. Και πίσω λοιπόν, για τις συμβάσεις λοιπόν, όταν ήσασταν στις κυβέρνησεις. Τις παραδώσαμε όριμες πια και έτοιμες και υπό εκτέλεση έργο στο 68%. Μάλιστα. Υπόθεση λοιπόν, να τώρα, μισό, τώρα, για να τώρα αυτό, με έγγραφα και με στοιχεία τα οποία κυκλοφορούν. Έτσι, γιατί βγήκε ο Γιώργος Γεραπετρίτης χθες, ο οποίος για να διαστρεβλώσει αλήθειες, για να διαστρεβλώσει την πραγματικότητα και να μας πει και μερικά ψέματα. Αυτό έκανε ο κύριος Γεραπετρίτης χθες. Λοιπόν, ο κύριος Καραμαλής λοιπόν σήμερα. Θέτεται θέμα και για την υπόλοιπη ηγεσία του Υπουργείου Μεταφορών, αυτό καταλαβαίνω. Φυσικά, εσείς δεν το θέτετε. Και οι υφυπουργοί. Λοιπόν, υπουργός και δύο υφυπουργοί. Ο ένας υφυπουργός αρμόδιος για θέματα μεταφορών τετραετίας. Λέτε να παραιτηθούν και αυτοί, αυτό ρωτάμε. Φυσικά. Αυτό δηλαδή, ειλικρινείς παραιτήσεις και ειλικρινείς συγγνώμη, γι' αυτό το θέτω. Βεβαίως. Λοιπόν, γι' αυτό το θέτω το ζήτημα. Ο ίδιος ο κύριος αυτός, ο κύριος Παπαδόπουλος, πριν λίγους μήνες, σε επίκαιρη ερώτηση επίσης του Μαϊκόπουλου για τα τρένα, έλεγε ότι κάνετε μικροπολιτική και οι συνδικαλιστές λένε ψέματα. Αυτό έλεγε. Μα. Τώρα, πριν λίγους μήνες. Λοιπόν, και σήμερα έχουμε τη δίθεν παραιτήσεις του ΟΣΕ, τις δίθεν παραιτήσεις των επικεφαλής, τη δίθεν παραίτηση του κυρίου Καραμαλή και καμία παραίτηση άλλων αρμοδίων παρακάτω. Λοιπόν. Αυτό δεν λέγεται υποκριτικό. Πώς λέγεται. Μάλιστα.